Σήμερα θα ασχοληθούμε με δομές του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, όπου είναι η μύτη και η παραρρινή κόλπη. Η μύτη είναι μια προπαίτεια στο πρόσωπο, αποτελείται από την εξωτερική ρήνα, η οποία περικλεί την εσωτερική μύτη και σχηματίζεται από οστεοχόνδρινο σκελετό. Το στέινο κομμάτι της αποτελείται από τα ρηνικά οστά και την μετοπία απόφυση της ανογνάθου και αφορίζει το απειοειδούς σχήματος στόμιο της μύτης. Το χόνδρινο κομμάτι της αποτελείται από τα χόνδρινα πέταλα της πλάγιας απόφυσης που αποτελούν το πλάγιο τμήμα και τη ράχη της ρινός και εισέρχονται εσωτερικά σχηματίζοντας το χόνδρινο τμήμα του ρινικού διαφράγματος. Τα πτερύγια της ρινός αποτελούνται από τους μείζονες και ελάσσονες πτερυγαίους χόνδρους και ο κάθε πτερυγαίος χόνδρος αποτελείται από το πλάγιο σκέλος και το έσω σκέλος. Το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των μειζώνων πτερυγαίων χόνδρων δημιουργεί μία άβλακα που είναι ορατή μακροσκοπικά και στην εξωτερική επιφάνεια της ρινός. Το εσωτερικό της ρινός είναι η ρινική κοιλότητα, η οποία χωρίζεται με το ρινικό διάφραγμα σε δύο ρινικές θαλάμες. Εδώ βλέπουμε τη μία ρινική θαλάμη. Η κάθε ρινική θαλάμη εμφανίζει μία οροφή, ένα έδαφος, ένα έξω ή πλάγιο τείχωμα και το έσω τείχωμά της. Το έδαφος της ρινικής θαλάμης αποτελείται από τη σκληρά και τη μαλθακή υπερώα και από με αυτά διαχωρίζεται από τη στοματική κοιλότητα. Η σκληρά υπερώα αποτελείται από την υπερώια απόφυση της ανογνάθου και το οριζόντιο πέταλο του υπερώιου οστού. Η οροφή της ρινικής θαλάμης εμφανίζει δύο κλίσεις. Έρχεται προς τα εμπρός και κάτω προς την έξοδο που είναι οι ρόθωνες και προς τα πίσω και κάτω κατά μήκος του σφινοειδούς οστού προς την άλλη έξοδο της ρινικής θαλάμης που βρίσκεται πίσω είναι η χωάνη και με τη χωάνη η ρινική θαλάμη συνεχίζει στο ρινοφάρυγγα. Η οροφή της ρινικής θαλάμης αποτελείται από οστέινες δομές. Το πρόστιο και άνω τμήμα της αποτελείται από τα ρινικά οστά και την ρινική απόφυση του μετοπιαίου οστού. Το κεντρικό τμήμα της αποτελείται από το τετριμένο πέταλο του ιθμοειδούς, ενώ το πίστιο και άνω τμήμα της αποτελείται από το σώμα του σφινοειδούς οστού. Το έξω τείχωμα της ρινικής θαλάμης αποτελείται από την ανογνάθο, από το κάθετο πέταλο του υπερώιου οστού και από το ιθμοειδές οστό. Στο έξω τείχωμα αναγνωρίζουμε τρεις οστέινες, λεπτές οστέινες προσεκβολές που είναι οι ρινικές κόγχες και επενδύονται από βλενογόνο. Οι ρινικές κόγχες είναι η άνω, η μέση και η κάτω ρινική κόγχη. Η άνω και η μέση αποτελούν προσεκβολές του ιθμοειδούς οστού, ενώ η κάτω ρινική κόγχη είναι ανεξάρτητο οστό και είναι από τα μεγαλύτερα ανεξάρτητα οστά στο προσωπικό κρανίο. Το έσω τείχωμα της κάθε ρινικής θαλάμης αποτελείται από το ρινικό διάφραγμα. Επικεντρώνοντας στο έξω ή πλάγιο τείχωμα της ρινικής θαλάμης και ειδικότερα στις τρεις ρινικές κόγχες, πρέπει να πούμε ότι αντίστοιχα έχουμε και τρεις ρινικούς πόρους, τον άνω ρινικό πόρο μεταξύ άνω και μέσης ρινικής κόγχης, το μέσο ρινικό πόρο μεταξύ μέσης και κάτω ρινικής κόγχης και τον κάτω ρινικό πόρο κάτω από την κάτω ρινική κόγχη. Οι ρινικοί πόροι χρησιμεύουν γιατί σε αυτούς εκβάλλουν οι παραρρινοί κόλποι και ο ρινοδακρυϊκός πόρος. Στον άνω ρινικό πόρο εκβάλλουν οι οπίστιες θυμοειδείς κυψέλες και οπισθίως της ανορινικής κόγχης υπάρχει ένα τρίμα το οποίο ονομάζεται σφινοειθμοειδές κόλπωμα και εδώ εκβάλλει ο σφινοειδής κόλπος. Αμέσως πιο κάτω βρίσκεται το σφίνο υπερώιο τρίμα το οποίο οδηγεί στον πτέρυγο υπερώιο βόθρο που η νοητή του θέση είναι αυτή εδώ. Για να δούμε τον μέσο ρινικό πόρο πρέπει να αφαιρέσουμε τη μέση ρινική κόγχη. Αφαιρώντας λοιπόν τη μέση ρινική κόγχη, βλέπουμε την αγκιστροειδή απόφυση και την ιθμοειδή κύστη. Η ιθμοειδή κύστη είναι μια μεγάλη ιθμοειδή κυψέλη και μεταξύ τους υπάρχει μια άβλακα που ονομάζεται η μυσελινοειδής άβλακα.
Στον μέσο ρινικό πόρο εκβάλλει ο μετοπιαίος κόλπος, το γναθιαίο άντρο και η θυμοειδής κυψέλες. Τέλος, στον κάτω ρινικό πόρο εκβάλλει ο ρινοδακρυϊκός πόρος. Όσον αφορά στο έσω τείχωμα κάθε ρινικής θαλάμης, είπαμε ήδη ότι αυτό ουσιαστικά αποτελείται από το ρινικό διάφραγμα. Το ρινικό διάφραγμα είναι μια οστεοχόνδρινη δομή και το στέινο τείχωμά του αποτελείται από το κάθετο πέταλο του ιθμοειδού σωστού και την ίμιδα. Το κάθετο πέταλο του ιθμοειδού σωστού αρθρώνεται στην οροφή της ρινικής θαλάμης, ενώ η ίμιδα συνδέεται με το κατώτερο τμήμα του κάθετου πετάλου και αρθρώνεται στο έδαφος της ρινικής θαλάμης, όπου ξαναβλέπουμε την υπερόγεια απόφυση της άνω γνάθου και το οριζόντιο πέταλο του υπερόγειου οστού. Το πίστιο τμήμα της ίνιδας αποτελεί τμήμα του οστέινου τυχώματος της χωάνης. Το χόνδρινο τμήμα του ρινικού διαφράγματος είναι το υπόλοιπο κομμάτι του και δημιουργεί μια χόνδρινη απόφυση που πλήρει το χάσμα μεταξύ των δύο οστέινων τμήματων του ρινικού διαφράγματος. Η αναπνευστική περιοχή κάθε ρινικής θαλάμης εδράζεται στο βλενογόνο της κάτω και μέσης ρινικής κόνχης, στο έδαφος της ρινικής θαλάμης και στο παρακείμενο τμήμα του ρινικού διαφράγματος, ενώ η οσφρυντική περιοχή εδράζεται στο βλενογόνο της άνω ρινικής κόνχης, στην οροφή της ρινικής θαλάμης και στο παρακείμενο άνω τριτημόριο του ρινικού διαφράγματος. Η ρινική κοιλότητα χωρίζεται σε δύο ρινικές θαλάμες με το ρινικό διάφραγμα, οι οποίες προστίως ανοίγουν στους ρόθωνες και οπισθίως ανοίγουν στις ρινικές χωάνες, μέσω των οποίων συνεχίζονται στο ρινοφάριδα. Όπως είπαμε, οι ρινικές χωάνες αποτελούν τα οπίσθια στόμια των ρινικών θαλαμών προς το ρινοφάριγγα και αποτελούνται από στέινο σκελετό. Το ανώτερο στέινο όριο κάθε ρινικής χωάνης αποτελείται από το σώμα του σφινοειδούς οστού, το οποίο αρθρώνεται με τη ρίζα του έσω πετάλου της πτερυγοειδούς απόφυσης. Και εδώ μπορούμε να δούμε τους πτερυγοειδείς πόρους. Το έσω όριο της χωάνης είναι η ίνιδα και το κάτω όριο της χωάνης είναι το οριζόντιο πέταλο του υπερόγειου οστού. Το έξω στέινο όριο της χωάνης είναι το κάθετο πέταλο του υπερόγειου οστού, το οποίο επίσης αρθρώνεται με το έσω πέταλο της πτερυγοειδούς απόφυσης. Μέσω της χωάνης μπορούμε να δούμε την κάτω και ορισμένες φορές τη μέση ρινική κόγχη. Και όταν βλέπουμε τη μέση ρινική κόγχη, μπορούμε να δούμε την ιθμοειδή κύστη και την εγκυστροειδή απόφυση. Οι παραρρίνιοι κόλποι είναι κοιλότητες που επενδύονται από βλενογόνο και εντοπίζονται εντός των οστικών δομών παρακείμενα της ρινικής κοιλότητος. Είναι ο μετοπιαίος κόλπος, τα γναθιαία ή ιγμόρια άντρα, οι ιθμοειδείς κυψέλες και ο σφινοειδής κόλπος. Ξεκινώντας από τον μετοπιαίο κόλπο, είναι αυτή η κοιλότητα, βρίσκεται μέσα στο μετοπιαίο οστό, πίσω από το υπερόφριο τόξο και γυτνιάζει αφενός με το έδαφος του πρόστιου κρανιακού βόθρου, αφετέρου με τον οφθαλμικό κόγχο. Το γναθιαίο άντρο είναι κοιλότητα που βρίσκεται στην άνω γνάθο και γυτνιάζει με τη ρινική κοιλότητα, με τη στοματική κοιλότητα και με τον οφθαλμικό κόγχο. Οι ιθμοειδείς κυψέλες είναι πολυάριθμοι, μικροί χώροι που χωρίζονται μεταξύ τους με ατελή λεπτά οστέινα τυχώματα και βρίσκονται στο ιθμοειδές οστό, συγκεκριμένα στην περιοχή του παπυρόδους πετάλου. Γυτνιάζουν με τον πρόστιο κρανιακό βόθρο, με τον οφθαλμικό κόγχο και με την υπόλοιπη ρινική κοιλότητα. Ο σφινοειδής κόλπος βρίσκεται μέσα στο σφινοειδές οστό, εντοπίζεται πίσω και πάνω από τη ρινική κοιλότητα και τις θυμοειδείς κυψέλες, γυτνιάζει
με το οπτικό τρίμα. Ένα τμήμα της οροφής του σχηματίζεται από το τουρκικό εφήπιο, εντός του οποίου αναγνωρίζεται ο αβένας της υπόφυσης. Στα πλάγια εντοπίζεται η περιοχή των σειραγωδών κόλπων, όπου πορεύεται και τμήμα της έσω καροτίδας.